κοιμηθώ. Με τη βοήθεια του Θεού ήρθαμε εδώ και θα φροντίσω να ανταποκριθώ εις όσα ο αγαπητός Ελευθέριος που με προσκάλεσε να συνομιλήσουμε, διότι δεν λέω εγώ να σας ομιλήσω, διότι όταν ομιλώ θυμούμε την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη του Ευαγγέλιο της Διαθήκης, όπου λέγει «Μη κληθείτε καθηγητέ, εις γαρ ο καθηγητής ο Χριστός». Πώς μπορώ εγώ να ονομαστώ ομιλητής? Γι' αυτό αν σας πω ότι ήρθα απόψε δια να ωφεληθώ, αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα της ευγνωμοσύνης μας προς τον Θεό το έκλεξα διότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ νύχτα και ημέρα. Φροντίζω και σκέπτομαι και λέγω του εαυτού μου, άραγε Εμιλιανέ, είσαι ευγνώμων προς τον Θεό. Και από την ημέρα που μου εδώσει αυτό η πρόσκληση και το θέμα, αρχίζω να ελέγχω τον εαυτό μου και του έλεγα νύχτα και ημέρα, ποια είναι η διαβολή. Και όταν σηκωνόμουν το πρωί και δεν έλεγα την τοξολογία πρώτον, θυμόμουν το θέμα αυτό και έτρεξα πίσω 36 περίπου χρόνια που μας έλεγε καθηγητή στην Αττική Σχολή, για να πάτε κατηγητικό και να πείσετε τα μικρά παιδιά περί όσων θα τα διδάξετε πρέπει να είναι δύο μάσας. Και εγώ σκεφτόμουν κάθε μέρα αυτό το θέμα ως βάση. Πήρα δύο ιερά Ευαγγέλια. Το ένα είναι των 10 λεπρών, το οποίο αν δεν ξεχνάω είναι μέσα στον Ιανουάριο, δεν είναι στην Παλαιστήρια, είναι των 10 λεπρών. Και το άλλο το οποίο το θυμόμουν ως σήμερα και σήμερα το ξέχασα, καθόλου το θυμήθηκα, είναι της περασμένης Κυριακής και μου διέφυγε του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών, τα οποία Ευαγγέλια ομιλούν παραστατικά τι έγιναν ευγνώμονες προς τον Θεό για να μας διδάξουν και εμάς. Το ένα είναι, ας πάρουμε των 10 λεπρών. Μιλούσα πριν λίγες μέρες με ένα πνευματικό μου παιδί στο Κελάκι από τη Λάρνακα, ο οποίος νέος ήταν πολύ καλός και όταν μου είπε ότι θα γινόταν κληρικός, πολύ ευχάριστα, ευχαριστήθηκα και αξιώθηκε να γίνει διάκονος και τώρα του Αγίου Γεωργίου είναι Γιώργος, θα γίνει ιερέας. Και μου είπε τα εξής: διορίστηκα πατήρ Εμιλιανέ εκεί στο εκκλησάκι όπου είναι των λεπρών. Αλλά εγώ, επειδή γνωρίζω ότι ούτε στο σανατόριο Κυπερούντας ούτε στη Λάρνακα υπάρχουν οι άρρωστοι και των δύο αυτών περιπτώσεων της ψήσεως και της λέπρας, που και να τα αναφέρω, ανατριχάζω, διότι είναι δύο ασθένειες που δεν με ευχαριστούν να τις λέγω, όπως και ούτε τα αισθρά λόγια. Είναι φρικτές για μένα και του είπα ότι πολύ ωραία ο διορισμός του, θα έχεις και μισθόν. Αλλά θυμάμαι τον διευθυντή μας στην Αττική Σχολή το 60-63 που μας έλεγε, για να πάρετε ψυχίον καλού κληρικού θα ήθελα να μην αηδιάζετε, να κοινωνήσετε αρρώστους, λεπρούς, φυσικούς και να μην πείτε και αν πάρω αυτήν την βάθηση τότε είστε καλή κληρική. Και είχε δίκιο. Και μου είπε ο Ιεροδιάκονος Γεώργιος, καταρχάς
που θα κατέλειω τα Άγια μετά που τους κοινώνησα, είχα μία επιφύλαξη. Τώρα αγάλωνε μου είσαι, μάλιστα. Δεν υπάρχει βέβαια φόβος σαν πριν. Τώρα είναι μέσα στην κοινωνία τα πλάσματα αυτά. Τι είναι η λέπρα? Είναι μια πάθηση που μπορεί το σώμα του ανθρώπου να λιώνει και να φεύγει κομματάκι κομματάκι από ένα μέλος του σώματος, ή χέρι, πόδι, πρόσωπο, οτιδήποτε. Και είναι αποκρουστικό. Τέτοια βάση συνήθαν, αγαπητοί μου χριστιανοί, οι 10 λεπριάνδρες που συνήντησαν τον Ιησού μας Χριστόν, ενώ περιόδευε τα πόλεις και τα σκόμας, λέει το Ιερόν Ευαγγέλιο, και εστάθησαν όροφεν, έτσι, σειρά μπροστά από όθεν να περάσει, και του έλεγαν, κάνε μας καλά. Και τους είπε αμέσως ο Ιησούς Χριστός, πηγαίνετε, δείξατε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Γιατί ήταν περιορισμένοι και μόνο οι ιερείς είχαν το δικαίωμα, όπως είναι σήμερα η ιατρική υπηρεσία, να δώσει πιστοποιητικό υγείας για να είναι ένας υγιής όταν πρόκειται για μια σοβαρή ασθένεια στον κόσμο. Έτσι και τότε έπρεπε να δουν τους ιερείς του Μωσαϊκού νόμου. Πήγαν λοιπόν και είδαν τους ιερείς, αλλά πριν να πάνε όμως καθαρίστησαν. Η τόση πίστη των ζητούσαν από τον Κύριο να τους κάνει καλά, που καθοδόν έγιναν όλοι καλά. Οι 9 μόλις ήταν έτσι, πήγαν μέσα στα σπίτια των. Ο δε ένας Σαμαρίτης, ειδονότιες θεραπεύτη, εστράφηκε πίσω, έπεσε στα πόδια του Ιησού μας και τον ευχαρίστησε. Και είπε με παράπονο ο Χριστός, ουχή 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που, δεν είναι 10 που έγιναν καλά, και οι 10. Ο ένας μόνο αυτός, ο αλλογενής, ήρθε, λέει, να ευχαριστήσει τον Θεό. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα Ευαγγέλιο των 10 λεπρών. Η ευγνωμοσύνη αυτού που εστράφηκε και ευχαρίστησε τον Θεό έγινε αφορμή, εγγράφει στο Ευαγγέλιο, διαδίδεται μέχρι τώρα 2.000 χρόνια και εις αιώνα αιώνος. Ενώ η αγνωμοσύνη των 9 πάλι διαλαλείται και βγαίνει το συμπέρασμα αυτό. Το δεύτερο Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Συνήντησε τον δαιμονισμένον την τοποθεσία εκείνη, ο Ιησούς μας Χριστός πάλιν περιοδεύον, και ήτο λέει πολύ ανώμαλος χαρακτήρ, αφού ήταν δαιμονισμένος. Μπορώ να σας πω, χωρίς να πω υπερβολή, πριν ένα μήνα με ειδοποίησαν από ένα μέρος της Κύπρου ότι θα μου φέρουν έναν δαιμονισμένο. Εγώ τους λέω, φέρτε μου τον Αλλά. Είναι πραγματικότης? Και μου λέουν ναι. Τον πήρα σε έναν καλόν ιερέα και όπως τον έτυχε δαιμόνια πολλά, και ενώ έβγαλαν αρκετά με την προσευχή του ο γέροντας, έμειναν απομεινάρια, μου είπαν, και θα μου τα έλεγε και ο ίδιος ο νεαρός. Ήρθαν την οριστισμένη ημέρα και ώρα, και πράγματι συνομίλησα με τον νέο, μου είπε πώς ένιωθε και πήγαμε εκκλησία, εκεί διάβασα ό,τι έπρεπε και τέτοια πρέπει εξορκισμούς, και του είπα και γονάτισε εκεί στην ωραία μπύλη, και την ώρα που έθελε να θέσω το επιτραχύλιο στο κεφάλι του και να βάλω και το σταυρό μου που έχει λείψει τον Αγίο, εμούγκρισε τόσο πολύ που ετρώμαξα και παραλίγο να σηκωθεί πάνω και να αναποδογυρίσει. Θα χρειάστηκα, ήμουν και μόνος μου στην εκκλησία, και άρχισα αμέσως να πω την προσευχή του Αγίου Αγγέλου του και του δικού μου, δια να ηρεμήσει και να μείνει εκεί
να απαλλαγεί. Όπως και έγινε. Αλλά δύο φορές κινδύνευσα και όμως ηρέμησε και τον πήρανε και φύγανε. Τον έφερε ένας μοναχός. Όμως κι άλλη φορά που μου έφεραν εκεί μία νεαρά πάλι από ένα μέρος πολύ μακρινό, της απέδειξε όμως ότι δεν είχε δαιμόνιο μέσα της, διότι όλοι μου είπαν έχει δαιμόνιο. Δεν κοιμάται, το ανήσυχη και αυτά και παρουσιάζει πάρα πολλά. Όμως την ερώτησα, είτο Μαρία, μου είπε το όνομά της και σε 50 περίπου άτομα που τη συνόδευαν, της λέω, τι βλέπεις Μαρία? Και μου λέει, βλέπω έναν μαύρο. Δίπλα της έβλεπε τον Σατανά. Διαβάσαμε εξορκισμούς και περιμέναμε το έλεος του Θεού. Οι δαιμονισμένοι είναι πολύ ανήσυχοι. Μου έλεγαν για έναν δαιμονισμένο, τον βαστούσαν 7 άτομα για να τους διαβάσει ωραίες εξορκισμούς, άλλον τον έδεσαν σε δέντρο, διότι μπορεί να σπάσει τους αλήθειες. Είδα και ένα τρίτον, ο οποίος μόλις μου τον έφεραν εκεί, του λέω, έλα παιδί μου να πάμε εκκλησία. Ήθελε λίγους μήνες και να γίνει ένας καλός καθηγητής και δαιμονής. Και μου λέει αυτά, προσέξτε. Δεν έρχομαι, μου λέει. Ξέρω τι θα κάνεις. Έτσι όπως σας το λέγω. Τι θα κάνω, του λέω. Θα με πάρεις σε εκκλησία να μου διαβάσεις εξορκισμούς για να γίνω καλά. Και μου τα έλεγε με θυμό αυτά. Του λέω ναι, αυτό θα κάνω. Όχι, μου λέει. Και δεν δέχτηκε τίποτε. Βέβαια μακράν του έκανα ακολουθία και όπως και όλους γράφω τα ονόματα και όταν διαβάζω εξορκισμούς θα διαβάζω τα ονόματα, διότι επιθυμώ πάρα πολύ να απαλλαγούν από την τυραννία του Σατανά τα πρόσωπα τα οποία έχουν επηρεαστεί, διότι υπάρχει δαίμονο πληξία. Μπορεί ένας άνθρωπος, όταν επιτρέψει ο Θεός, να δαιμονιστεί, να έχει μέσα του δαιμόνια και άλλον να περικυκλωθεί με δαιμόνια και να τον προσβάλλουν με βέλη του πονηρού. Γι' αυτό και λέγει και η προσευχή, τα βέλη του πονηρού, τα πετυρωμένα, τα κόκκινα, τα βλαβερά σβέσαι, λέει η προσευχή. Γιατί σας είπα αυτά, ασχολούμαι με αυτά. Και όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο των Γαδαρινών ή των Γεργεσινών και βλέπω εκεί, και όταν το ρώτησε ο Χριστός το όνομά σου, αφού του είπε ο δαιμονισμένος, Κύριε, γιατί ήρθες το καιρό να μας βασανίσει, λέει, τα δαιμόνια φοβούν τον Κύριο. Και του λέει, πώς ονομάζεσαι, και του είπε Λεγεών. Λεγεών, ξέρετε τι είναι? Είναι ένα τάγμα του Ρωμαϊκού τότε στρατού, το οποίο αριθμούσε το τάγμα 5.000 στρατιώτες και είχε 5.000 δαιμόνια, αγαπητοί μου, μέσα του αυτός ο δαιμονισμένος, ο οποίος τον έδερναν με αλήθειες και τα έσπαζε τα δεσμά, κατοικούσε τα νεκροταφεία στα μνήματα, ενοικία ούκ έμενε, λέει, αν δεν της μνήμαση, και το ανεμαλιάρης και άγριος. Μάλιστα αυτά παρουσιάζει η δύναμη των δαιμόνων αλλά και η ζωή των. Αυτό ο ήρεμος άνθρωπος είναι του Θεού και ο θυμωμένος, λέει κάποιος παντή της Εκκλησίας, ομοιάζει σαν δαιμονισμένο. Όμως προσέξτε, δεν θέλω να θυμώσει καμιά μέρα ή νύχτα ο άντρας της γυναίκας πολύ και να του πει, είσαι δαιμονισμένος, το είπε και ο πατήρ Εμιλιανός ή ένα λάκ. Να θυμώσει η γυναίκα και ο άντρας να της πει, έχεις δαιμόνιο? Διότι πολλές φορές όταν ομιλώ και συναντώ κόσμο μετά που μπορεί να παθαίνουν, σαν μιλάμε και τώρα με μερικά παραδείγματα, και τα αναφέρνουν αυτά. Και όταν το μαθαίνω τους λέω, όχι και έτσι να παραδειγματιζόμαστε. Αν θυμώσει ένας με τον άλλο, πρώτον πρέπει να πάρουμε εμείς θέση, ήρεμο, προσευχής και να προσέχουμε να μην γινόμαστε αιτία να θυμώνει ο ένας του άλλου, να υπάρχει πρόκληση. Για να υπάρχει ειρήνη, ασφαλώς
πρέπει να υπάρχει δίπλα μας ο Χριστός. Λοιπόν, αυτά περί της Λεγεώνος. Εσκεφτήκατε ότι άμα ζήτησαν τα δαιμόνια να πάνε στους χείρους, οι 5.000 δαίμονες εφώνευσαν 5.000 χείρους. Ήταν τόσοι οι αγέροι των χείρων βοσκωμένοι και επέτρεψε ο Θεός πρώτον να φύγει, αφού ο Χριστός ο Υιός του Θεού διέταξε, να φύγουν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και να πάνε οι χείροι που ήταν παράνομος το εμπόριό των. Απαγορεύεται από τον Μωσαϊκό νόμο το χοιρινό κρέας για τη ζέστη που είχαν τότε στην πορεία στο Συγγύν Χαναάν οι Εβραίοι τα 2 εκατομμύρια από την Αίγυπτο. Και είναι κάπου εθεστήσει ο νόμος αυτός και πάντως απειγόρευσαν το χοιρινό κρέας και έκαναν παρανομία και έπρεπε να γίνουν δύο. Το ένα η απαλλαγή του δαιμονιζομένου με το θαύμα αυτό και το άλλο η τιμωρία των χειροβοσκών. Και όταν ενημερώθησαν όλοι οι Γαδαρινοί, οι Γεργεσινοί για το μεγάλο αυτό γεγονός, αντί να πάνε να κάνουν υποδοχή στον Χριστό όπως κάναμε σε ένα επίσημο πρόσωπο εις τον Δεσπότη μας και να πούν καλώς μας ήρθατε, ευχαριστούμε που μας έκανε καλά το φόβητρό μας, είτε το φόβητρό της περιοχής, όμως πήγαν και του είπαν «Κύριε, φύγε από τα όρια μας» και έδιωξαν τον Χριστό. Ο δε δαιμονιστής τον οποίον είδαν καθήμενον, ηματισμένον, ήταν γυμνός, καθημέρον γυμνώνετον. Τον είδαν να κάθεται εκεί στα πόδια του Χριστού, ηματισμένον, δυμένον και σώσχονούντα, ή το υγιέστατος. Και του είπεν ο Κύριος, αφού τον έδιωχναν οι συμπατριώτες του, και του είπαν φύγε από τα όρια μας, του είπεν όμως ο δαιμονισμένος, μείνε μαζί μου, του είπε, ή άφησέ με να έρθω μαζί σου. Ζήτησε ο δαιμονισμένος την τροφιά με τον Χριστό και του λέγει, υπόστρεφε εις τον οίκο σου και διηγού όσα επίσθεσαι ο Θεός. Στράφω πίσω, του λέει, και λέγε τι σου έγινε. Εχρησιμοποίησε τον πρώην δαιμονισμένο νέον με 5.000 δαιμόνια να κηρύξει τον Χριστό και έγινε ιεροκήρυξη. Και πολλές φορές μου λέγουν παντού όπου πηγαίνω και τους λέγω, πρέπει να είμαστε όλοι ιεροκήρυκες του Λόγου του Θεού και του νόμου αλλά και του παραδείγματός μας. Και μου λέγουν, καλά, θα γίνομαι ιεροκήρυκες. Να, ο Κύριος έκανε ιεροκήρυκα ένα δαιμονισμένο. Ενώ τόσοι υγιείς που ήταν οι συμπατριώτες του νέου έδιωξαν τον Κύριο. Είναι εδώ μία ευχαριστία και ευγνωμοσύνη του πρώην δαιμονισμένου νέου και τώρα υγιούς και είναι μία αχαριστία και αγνωμοσύνη ολόκληρος επαρχιακού λαού. Δεν αναφέρει πόσες χιλιάδες ήταν οι Γαδαρινοί. Ήταν μία πόλη. Όταν την επισκέφτηκα, είναι μία μεγάλη λίμνη όπως είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τελειώνοντας τις δύο αυτές ιστορίες των γεγονότων των Ευαγγελίων, τις πήρα όχι βέβαια τώρα από τον καιρό που έγινα κληρικός και διάβαζα τα Ευαγγέλια, επάθαινα όπως και τώρα μου συμβαίνει, όπως μου συμβαίνει όταν λέγω το Ευαγγέλιο, γίνεται ουνιστήρμονες καθότι και ο πατήρ ημών ηχθήρμονε εσύ και είναι προς το τέλος και κοντεύει να μην μπορώ να το τελειώσω και λέγω του εαυτού μου, δεν ντρέπεσαι, είσαι ηχθήρμον καθότι και ο πατήρ ημών ηχθήρμον εσύ. Γι' αυτό αγαπητοί μου, αν θέλετε να μας ωφελεί όχι μόνο κάθε Ευαγγέλιο αλλά και η καθημερινή μας ζωή ενώπιον του Θεού και ενώπιον ανθρώπων να ζυγίζομαι κάθε βήμα προς βήμα, όπως λέγει, βήμα ποδός, γέλος οδόν των αγγέλνητα περί ανδρός ή και παντός ανθρώπου, όπως πρέπει το βήμα μας, το γέλιο μας να μας παρουσιάζει ποιοι είμαστε, έτσι πρέπει να είναι και η ζωή μας. Και έρχομαι να απαντήσω στον εαυτό μου πρώτον, άραγε είμαι εκτήρμον, άραγε είμαι ευγνώμων, άραγε δεν είμαι αχάριστος.
Πριν πολλά χρόνια που άρχισα τον αγώνα μου αυτόν, νόμιζα πως ήμουν και πολύ σπουδαίος και ότι ήμουν πολύ πλησίον του Θεού και ήμουν πολύ ευγνώμων. Από ημέρα στις ημέρας όμως που προχωρώ, ξέρετε τι ανακαλύπτω, ότι είμαι πολύ μακρά, διότι βλέποντας τα καλά που μας προσφέρει ο καλός Θεός, νύχταν και ημέρα, την υγεία που έχουμε, τα γεγονότα όπως είπε και ο αγαπητός Ελευθέριος του σεισμού, τα γεγονότα των ανέμων, δεν είναι μικρά πράγματα. Εγώ επειδή ανέβηκα εκκλησία και σε δύο περιπτώσεις και του λέω ευχαριστώ Θεέ μου, δεν έπεσαν τα σπίτια, ούτε πάθαμε κακό αναλόγως του μεγέθους του σεισμού και αναλόγως του μεγάλου αέρος που έπληξε την Κύπρο. Όμως είναι ικανό αυτό για τον Θεό? Δεν επαναπαύομαι ότι ο Θεός ικανοποιείται με εμένα ή από εμένα, διότι ξέρετε τι με συγκλονίζει? Θα έρθουν τα Χριστούγεννα και να αξιωθούμε να τα γιορτάσουμε ευθέροντος με καλή υγεία και καιρού επιτρέποντος. Λέγω έτσι, αν γίνει σεισμός και πέφτουν οι εκκλησίες, πού να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα? Το πάθανε σε άλλα μέρη αλλού, άλλη φορά, όπως και η Αγία Νάπα, που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό λέω, πλέον, απεφάσισα από την ώρα του σεισμού και λέω στα πνευματικά μου παιδιά και στους συνομιλητές μου, ξέρετε, απεφάσισα να γίνω καλύτερος από την ώρα εκείνη. Μου λέω, μα δεν ήσουν, τους λέω όχι τόσο, και να λέγω, Θεού θέλοντος, με καλή υγεία και καιρού επιτρέποντος, να κάνουμε ένα βήμα αύριο, τα Χριστούγεννα λοιπόν, όταν έρθουν και ακούσουνε. Οι άγγελοι εκατέβαιναν από τον ουρανό εκεί στο σπήλαιον και ανέβαιναν και έψαλαν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ο Θεός έχει αγγέλους και τον δοξάζουν και τον ευγνωμονούν και τον ευχαριστούν. Έχει ανάγκη από εμάς? Και όμως είπε δια τους 10 λεπρούς, ουσίν οι 10 εκαθαριστήσαν. Θέλει ο Θεός από εμάς? Να απαντήσω λίγο. Μας δίνει ο άλλος ένα φιλοδόρημα ή ένα δώρο ή μας κάνει μια επίσκεψη ή οτιδήποτε καλό και του λέμε ευχαριστώ. Και πολλές φορές μιλάμε περί ευγνωμοσύνης και λέμε πόσο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος δεν μπορεί να μας δώσει και δεν μας έδωσε όσο μας δίνει ο Θεός. Τι μας δίνει ο Θεός? Αν θέλετε, καμάτε τα μάτια σας, όχι ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο και τα ανοίξετε. Δέχεστε να είμαστε τυφλοί. Απ' εδώ και πέρα πάντοτε η σόλη μας στη ζωή. Διότι είδαμε την φτύση. Μου το είπε μία τυφλή όταν έγινε πριν 2 χρόνια με όγκον εδώ στον εγκέφαλο, χειρουργήθη, επηρέασε όγκος στο οπτικό νεύρο, ένιωσε ζαλάδα και όταν πήγα να την εξομολογήσω αφού με κάλεσε και δεν την ήξερα ότι δεν ήταν εκεί που ήταν η τυφλή, μου είπε αυτό και είπα μάλιστα, ένας άμα γεννηθεί τυφλός δεν είναι τόσο μεγάλος πόνος, διότι δεν είδε τη φύση. Αλλά εμείς που γεννηθήκαμε βλεπάμενοι, έτσι ας το πω, δεν ξέρω πώς να το πω άλλος πώς, διότι τα ελληνικά μου είναι λίγα, τους λέω, είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε την τύπλωση. Έπαθα θέτη εγώ. 2 μήνες ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση της Αγίας Μαρίνας και ήρθε ένας φυσικός του κελάκι και λειτουργήσε. Δεν έμπρεπε, το ένα μου μάτι και πειράσαν και το άλλο. Και έλεγα, όχι ρε πάτερ Εμιλιανέ, να δεις τι είπα να πει τυφλός, γιατί εξομολογείς τους τυφλούς και δεν καταλαβαίνεις την τύφλωση. Μάλιστα, ο απένταρος καταλαβαίνει άμα δεν βάζει τα χρήματα. Ο ανάργυρος, πώς το λέτε, απένταρος το λέω εγώ, ξέρει τι πάει να πει άμα δεν έχει χρήματα, ενώ ο φορτωμένος που έχει μεγάλες τσέπες του ή βαστά τραβετσέκ, πώς τα λέτε αυτά, και στρατέζει, τότε αυτός είναι πάντοτε γεμάτος χρήματα, δεν ξέρει περί φτώχειας. Ο άρχοντας λοιπόν, ο πλούσιος δεν ξέρει περί του φτωχού και εκείνος που βλέπει δεν ξέρει περί του τυφλού. Δεχόμαστε εμείς να είμαστε τυφλοί. Εφόσον βλέπουμε, ευχαριστήσαμε μια μέρα τον Χριστό και ευχαριστώ Χριστέ μου που μας
και έπλασε το φως, δόξασε το, δείξανε το φως, αλλά είμαστε και εμείς και βλέπουμε το φως. Δεύτερον, δεν είμαστε κοφάλαλοι. Να, μ' ακούτε. Μ' ακούτε και στην κάτω μεριά, διότι ήταν μικρόφωνο, νομίζω ακούετε, δεν είναι έτσι. Όμως, όταν κάποτε για πρώτη φορά, πριν χρόνια, επεσκέφτηκα τη σχολή κοφαλάλων και ήταν τότε φθηνά τα ακουστικά, 300 λίρες ήταν. Και μου είπαν εκεί που με ξενάγησαν πώς γίνεται το σύστημα ακοής, που ήταν τελείως τα παιδιά και οι νέοι και οι νέες κοφάλαλοι, συγκλονίστηκα. Πήγαμε τα σπίτι μου και ξέρετε, είπα, βρε δεν ντρέπεστε, μα πηγαινάμενος το είπα. Έμοιασα του Αβά Μωσή που ξεκίνησε από τα μέσα κάτω στο βάθος της Αφρικής να φύγει στην Αλεξάνδρεια για να λειτουργήσει με τον Πατριάρχη και πάντοτε έλεγε του εαυτού του, βρε Αβά Μωσή, του είπα πολλές φορές να μην κατέβεσαι με τους πατριαρχάδες και με τους άσου, ήταν μαύρος αυτός, και θα πάθεις καμιά παγίδα και να συλλογίζεσαι. Και εγώ του είπα του εαυτού μου, δεν πηγαίνεις και να κάνει μια σκέψη. Πήγες στους κοφαλάλους, είπες πολλά, αλλά εδεχόσουν να είσαι κοφάλαλος. Όταν για πρώτη φορά πήγα στο Άσιο Χρενοβλαβών και μετά στα διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα πρώτη συμβολή και είδα εκεί σχιζοφρένεια και ακαταστασία, απ' εδώ και πάνω ήταν χάλια μαύρα όσοι είδα και ξεναγήσαμε εκεί. Δεν είχα στο άσφα φρένα. Απ' εδώ και κάτω, κυρία. Και μου είπανε τώρα ο διευθυντής κ. Λαζάρου, πάτερ Εμιλιανέ, να λέγεις στα γυροκομεία, στα ιδρύματα και όσα πηγαίνεις, ότι παλικάρι είναι ο νους. Όποιος έχει τον νου υγιή, έστω και να απ' εδώ και κάτω είναι ανάπηρος, είναι υγιέστατος. Βρε και τι θα κάνω, να τους πω όλους όσοι είναι ανάπηροι, ότι είναι υγιέστατοι, θα είναι περιπέζοι. Και όμως, όταν εξυπηρετώ ιδρύματα ευγυρίας, και μου λέγουν οι γέροντες και οι γριές, πάτερ Εμιλιανέ, δεν βλέπω, δεν ακούω καλά. Και φωνάζω και εγώ για να με ακούνε. Και άλλοι μου λέγουν, δεν μπορώ να περπατήσω. Θα πιάσουμε λαγό στου βούρου, σου λέγω, αλλά δεν είναι αγκαίο να πιάσουμε λαγό. Ο γέρος και οι γριές θέλουν να περπατούν μέχρι τέλος της ζωής του. Γι' αυτό και όταν εμείς, αν είμαστε γέροντες, του λέω 65-70 και περπατούμε, λέμε δόξα τι ο Θεός. Είναι μεγάλο χαρίσμα να περπατούμε και να μην βαριόμαστε να πηγαίνουμε εκκλησία. Λοιπόν, η αναπηρία δεν είναι ευχάριστος. Η κοφαλαλιά, η τύφλωση, η σχιζοφρένεια. Και εμείς που τα έχουμε όλα αυτά, ποια είναι η θέση μας. Και λέγω ότι αυτού μου δεν ντρέπεσαι και κάνεις και τον ομιλητή πολλές φορές και τον επισκέπτη και τον ιατρό για τις πτυχές αυτών των πλασμάτων. Πιστεύετε με ότι πηγαίνω στο σπίτι μου ή πηγαίνω στην εκκλησία ή φεύγω από αυτά. Και λέγω του εαυτού μου, άκου, σιώπη με, πολλά μην λες, διότι έθελα εσύ να είσαι στη θέση αυτών. Και τότε βρίσκω τον εαυτό μου, μάλιστα. Και λέγω, εκείνοι υπομένουν. Εμείς, εάν πονήσουμε το κεφάλι μας, εάν έχουμε ένα περιστατικό της οικογένειάς μας, ένα παιδί αρρώστησε ή ένα παιδί μπορεί να είναι κοφό ή άλλαλο, να καθυστέρησε όλα αυτά, μας πιάνει αμέσως η στενοχώρια, τι θα πάθουμε. Τα καλά είναι άλλοι, δεν έχουν ψυχή. Εγώ λέγω ότι να δεχτούμε ένα σταυρό. Και όταν τελευταίως μας το κάλεσαν να πάμε στο Four Seasons, νομίζω πριν 5 χρόνια, για ένα συνέδριο πολύ δυναμικό τότε που έγινε και πέρσι στο Χαβάη στην Κύπρο, βέβαια εγώ είμαι αγράμματος έξω να σας το παρουσιάσω, να πω βιολογικό, ήταν ιατρικό συνέδριο. Και ήταν για γυναικολογικά θέματα, πολλοί του επιπέδου. Εγώ επειδή το κεφάλι μου δεν είναι τεγνοσιολογία να παρουσιάζω όλα αυτά, αυτό δεν μπορώ να σας τα πω, αλλά εκεί είδα ότι δεν πρέπει όταν γίνεται προγεννητική και είναι τα παιδιά ανάπηρα μέσα στα σωδικά της μαμάς, της εγκυμονούσης, δεν πρέπει να τα σκοτώνει η ιατρική υπηρεσία, αλλά να γεννηθούν, να τα βαφτίζουμε και τότε αυτά τα παιδιά πρέπει να αποτελούν τον δάσκαλό μας. Μπορείτε να μου πείτε τώρα, αν τολμάτε, να εσείς στην ομιλία σου ιστορής ένα, είπε ότι να γεννηθούν, να τα βαφτίσουμε και θα σκοτώσουν. Είπα, ας τα σκοτώσουν. Δεν είπα, να τα σκοτώσουν. Και σχολιάστηκε το θέμα σε όλη την Κύπρο. Ότι πρέπει να γεννηθεί το παιδί, να το αφήσουμε το ανάπηρο, μογγολικό,
και ξέρω ότι άλλο έχει που διακρίνουν οι επιστήμονες. Πραγματικά γίνεται γνωστό σήμερα με τα μέσα της επιστήμης της ιατρικής και της γενετικής. Αν είμαστε εμείς γεννητικά μας και να ταπεινωνόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό αγαπητοί μου, δεν είναι ζήτημα μόνο να ανεχόμαστε και να μην απογοητευόμαστε από τα γεγονότα και περιστατικά της ζωής μας, είτε είναι σε εμάς στην οικογένειά μας ή είναι στα ιδρύματά μας, αλλά να φροντίζουμε να επισκεφτόμαστε τα ιδρύματα και αν δεν ωφελούμε εκείνους που πάμε, αλλά να πάρουμε εμείς την ωφελία μας. Παντού λέγω ότι οι καλύτεροι μου δασκάλοι δεν ήταν μόνο στην Ιερατική Σχολή του 1963. Είμαστε μαζί με τον πατέρα αυτόν που βλέπετε κάθε φορά Συριανών αγαπητών μου φίλων και συνεργάτη και κληρικό, όπου το σέβομαι πολύ. Δεν ήταν οι δασκάλοι μας τότε μόνο δασκάλοι. Ούτε και τώρα ο επίσκοπός μου και οι καλοί μας θεολόγοι παρακολουθώ τα πάντα για να είναι σε θέση αυτή. Αλλά οι καλύτεροι μου δασκάλοι είναι τα ανάπηρα πλάσματα. Αυτοί με διδάσκουν νύχτα και ημέρα. Αυτοί με ταπεινώνουν. Οι δασκάλοι μου μπορεί να μου πούν κάποτε, και ο Νίνα Αρχιεπίσκοπος που ήταν καθηγητής μου, και μου είπε, άμα θες μου λέει, είσαι καλός και καλύτερος μπορεί να γίνεις. Διότι με έβλεπε μια πρόοδο στην Αττική Σχολή και πήρα πάνω μου, λέω, θα γίνω καλός. Και άρχισε να αποζάρω. Και σήμερα μου πει ένα, πάτερ Εμιλιανέ, έχεις μεγάλη τίμη. Λέω, είναι πολύ καλό αυτό. Βλέπετε, ποζάρω και εγώ, μα κάποτε ή πάντοτε. Άμα ξεχάσω, ποζάρω και λέγω, είναι σπουδαίος. Μα ξέρετε, τι βλάφτει αυτό να πει ο άνθρωπος, ότι είναι σπουδαίος. Γι' αυτό μπορεί εκείνος που θα μας επενέσει, ο καλύτερος μας, ο δάσκαλος μας, άμα δεν προσέχουμε να πάρουμε πάνω μας και να υπερηφανιστούμε. Ενώ εκείνο το παιδί του ανάπηρο ή ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μας κάνει να υπερηφανιστούμε. Αλλά μπορεί να μας κάνει να ταπεινωθούμε, φτάνει να το αξιοποιήσουμε σωστά και ωστά. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Ελευθέριον και από όλα τα ιδρύματα της πόλεως και επαρχίας Λεμεσού, ζήτησα από τον Λιοπέτσο και από την Λευκοσία, από την Πάφο και από την Λάρνακα και άρχισα από χρόνια να εγκαταλείπω τα πάντα, όλα τα ιδρύματα που πήγαινα και εξομολογούσα και μιλούσα και μου έμεινε μόνο αυτό και ελπίζω απόψε να μου δώσετε άδεια να είναι η τελευταία μου παρουσίαση, η τελευταία μου συνομιλία μαζί σας. Γιατί, να απαντήσω, εάν έρχομαι εδώ και ομιλώ και συνομιλώ μαζί σας, οι άλλοι που θέλουν να με δουν, και δεν πηγαίνω αλλού, δεν πηγαίνω στο σύνδεσμο επιστημόνων, ούτε αλλού πηγαίνω, με θέλουν και αλλού. Εκείνοι με στερούνται, αν πω ότι ωφελούνται. Ενώ εάν ήμουν στο κελάκι τώρα γονατιστώσει στο ιερό, με κλειστά τα φώτα και κλειστά τα μάτια, και έλεγα, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ διότι με ανέχεσαι μέχρι απόψε στην ζωή αυτή. Είμαι φυγόπονος, λόγω είτε φυγοπονίας, είτε ηλικίας, είτε τσεμπέλης είμαι, μα είμαι απ' όλα. Δεν πηγαίνω πουθενά, βαριέμαι. Θέλω την ησυχία μου, να έτσι είμαι εδώ στην Αγία Τράπεζα μαζί σου, αλλά κάνε το έλεος σου. Αυτήν τη στιγμή, στα νοσοκομεία, στις κλινικές, στα διάφορα ιδρύματα, στα άσυλα, εκεί όπου είναι όλοι οι θλιμμένοι που έχω αναφέρει, να τα πω στον Θεό, Χριστέ μου, τι γίνεται, πόσοι τώρα αμαρτάνουν στην οδόν της απολίας, στην πλατεία οδόν. Και εγώ είμαι εδώ γονατιστός μεν, αλλά προφυλαγμένος. Και εκεί θα πρέπει να κλαίω, όπως λέει ο μακαρισμός, μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακριτήσονται. Και όταν εκεί είμαι γονατιστός και προσεύχομαι για όλον τον κόσμο, θα προσεύχομαι και για σας. Ενώ τώρα είμαι εδώ, μιλώ με εσάς, αλλά δεν ομιλώ με άλλους. Και όταν φτάσω στο κελάκι, όπως θες σήμερα έπεσα η ώρα 1:10, μπορούσα να προσευχηθώ. Είμαι σε κομματώδη κατάσταση κάθε μεσονύχτιο και δεν αντέχω πλέον τίποτε. Και αν μπόρεσα και προσευχήθηκα, είδε λέω, Χριστέ μου, μεν με λέησεις. Βέβαια, εφόσον δεν προσευχήθηκα σωστά και ορθά, εμένα να μεν με λέησεις, να λέησεις τον κόσμο. Γι' αυτό αγαπητοί μου, δεν είναι εύκολη η ζωή μου, για να τολμώ να σας πω, θα συμφέρει και με συμφέρει να σταματήσω πλέον, να μην αναμειγνύομαι με τον κόσμο, διότι νιώθω συγκλονισμό
ότι πρέπει να προσευχόμαστε πολύ περισσότερο εις τον Θεό διά τον κόσμο παρά να συναναστευόμαστε με τον κόσμο και ο λιγότερο εις τον Θεό. Συγγνώμη, το λέγει κάπου, αλλά το ξεχνάω. Ήθεον ήρευκον και συναστευόμενον με τον Θεό ανθρώπις ουκ ήρευκον. Εάν συναστεύομαι με τον Θεό και είμαι από εμακρυμένο όπως πολλοί ασκητές και λέω, δεν θα μου κάνουν κίνη. Ακούετε πολλούς που λέω, άτε ρε στα μοναστήρια πεντέλιδες. Μιλήσουν για μένα να φεύγουν που τις δυσκολίες του κόσμου. Και αυτούς θα μπορούν να κατηγορούν τα μοναστήρια, ότι δεν κάνουν τίποτε. Ήθεον ήρευκον, ανθρώπις ουκ ήρευκον. Εάν ανθρώπις ήρευκον όμως, Θεό ουκ ήρευκον, λέει κάποιος άλλος. Δηλαδή. Εάν αρέσει στους ανθρώπους, τον Θεό όμως, δεν μπορώ να αρέσω. Γιατί ο Θεός ξέρετε τι λέει και τι θέλει. Να προσευχόμαστε περισσότερο σε αυτόν για τον κόσμο και να ομιλούμε ο λιγότερο με τους ανθρώπους. Και αν περισσότερο ομιλώ με τον Θεό, λέει κάποιος άλλος πατήρ, περισσότερο επιστρέφω εις τον Θεό τη νύχτα και για τους ανθρώπους. Γιατί δέχεται ο Θεός την προσευχή μας περισσότερο παρά την συνομιλία μας. Διότι όποιος κάνει πολύ καλλιγραφία, ορθογραφία, εξωγραφία, θα κάνει και πολλά λάθη άμα δεν ξέρει. Όποιος όμως γράφει λίγα και μετρημένα δύο-τρεις γραμμές και τα ελέγξει, θα κάνει ο λιγότερο λάθη. Έτσι είμαστε κι εμείς. Και αν μιλούμε πολύ, η πολυλογία είναι καρπός της υπερηφανίας. Πώς μπορούμε να ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό θέλω να φύγω απόψε από σας και να πω ότι ήρθα. Σας είπα ότι και είναι γνωστά τα Ευαγγέλια. Όλοι τα ξέρετε. Αν πηγαίνετε εκκλησία και τα ακούτε. Ή αν λέτε την ώρα του Ευαγγελίου, το ξέρουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Και με θυμίζει ότι πήγε έναν να κάνει ερμηνεία του Ευαγγελίου και δεν θυμάμαι ποιο Ευαγγέλιο ήταν και λέει στο ακροατήριό του. Θα πούμε αυτό το Ευαγγέλιο, την παραβολή αυτή. Την ξέρετε, του λέει. Σηρώστε τα χέρια αυτή, την ξέρετε. Και σηρώσαν τα χέρια αυτή, την μισή. Εσείς οι άλλοι δεν την ξέρετε. Όχι, του λέω. Εσείς που την ξέρετε, του είπε, πέστε τη σε εκείνους που δεν την ξέρω. Γιατί σας το λέω αυτό. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να ρωτήσουμε τον συνομιλητή μας. Εσάς γνωρίζουμε τα καθήκοντά μας. Ξέρετε, πολλά γνωρίζουμε. Αλλά το να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε τα καθήκοντά μας, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι, λέγει ο Λέβων μου, κύριε, κύριε, αλλοποιών τα έργα μου. Μάλιστα. Εάν ήταν εύκολο η ζωή μας, θα σας έλεγα ότι είμαι τρισευτυχισμένος. Αλλά ξέρετε, παρόλο που είμαι υγιέστατος, παρά την ηλικία μου και ασχολούμαι με όλα αυτά που με γνωρίζετε, εν τούτης όμως, δεν είμαι ευτυχισμένος διά ένα μόνο λόγο. Δια την σύνη που έχω πρώτον και δεν ανταποκρίνομαι ανάλογα με τη σύνη ενώπιον του Θεού που ερευνώ τον εαυτό μου κάθε νύχτα. Και λέγω, ρε Πάτερ Εμιλιανέ, έχεις τόση σύνη ενώπιον του Θεού και φοβούμαι ότι οποιανδήποτε ημέρα και ώρα μου πει ο Κύριος έλα πάνω, δεν θα μπω στον παραδείσο. Ξέρετε γιατί. Σύνη. Θεός εθυσίασε τον εαυτό του για μας. Όχι το αίμα του μόνο, όλον τον εαυτό μου. Εγώ είμαι σιγόπονος. Τι θυσιάζω, λόγια, μάλιστα. Ακούτε ένα πρακτικό που μου συνέβη. Με πλησίασε. Ο άντρας μου θα πεθάνει. Και λέω τι εσύ. Δεν λειτουργούν και οι δύο του νεφροί. Εμένα η νεφροί μου, δόξα και δεν είναι πολύ καλή. Και ήμουν πριν 10 χρόνια, πολύ υγιέστατος από τώρα, τώρα έχω υπογλυκαιμία και υποπίεση. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα, τι ωραία να δώσω τον ένα μου νεφρό σε αυτόν τον άνδρα της, τον οποίο και γνώρισα, και να μην πεθάνει. Και τι έγινε, θα τέβαζα νεφρόν εκροφίας και σήγησε πάρα πολλές χιλιάδες λίρες, τον πήραν Αγγλία χειρουργήσει, δεν έγινε καλά και εν τέλεια πέθανε και πήγα στην κηδεία του και ξέρετε τι είπα. Ντροπή σου, Πάτερ Εμιλιανέ. Αν ήθελες, αυτό σε σώζε το. Να του δώσω τον άμμο νεφρό. Αλλά ξέρετε, είπα. Και αν δεν μπορώ με τον νέο να ζήσω και πεθάνω,
Τους λέω είναι φιλόσοφος. Όχι μου λέει φιλόσοφος. Φιλόσοφος σημαίνει αγαπάς τα ζώα. Του λέω είναι ξέχασα. Είμαι φίλος της ζωής. Διότι ξέχασα και τους είπα ήμουν φιλόσοφος τότε. Ενώ ήμουν φίλος της ζωής μου. Δηλαδή ήθελα να ζήσω εγώ με τους δύο μου νεφρούς. Και ένα άλλο. Είδα, γνώρισα και φίλεψα με έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών που είχε οφθαλμολογική κλινική και ήταν και στο νοσοκομείο και φιλέψαμε αρκετά και μου παρουσιάστηκε την ευκαιρία στην Αθήνα πριν 10 χρόνια πάλι πνευματικά μου παιδιά ο ένας τυφλός και τα δύο του μάτια και η σύζυγός του νεαρά πνευματική μου κόρη τα μάτια της ήθελαν να τυφλωθεί μου είπαν κι αυτοί και να ομοιάσει του σύζυγου της γι' αυτόν πήρανε τη συζυγία ότι ήταν επικίνδυνη πολύ και σκέφτηκα τότε τι ωραία να πω στο φίλο μου τον γιατρό να με χειρουργήσει και να πιάσει το ένα μου μάτι να το βάλει στην πνευματική μου κόρη που επιθυμούσε να γίνει αυτό αν έβρισκε και εγώ να μου βάλει ξένο μάτι και να πορεύομαι όπως ήμουν κάτι δύο μήνες που με ένα μάτι σχεδόν ήμουν δεν έβλεπα και τα δύο κανονικά και όμως άμα το σκέφτηκα χθες είπα και με ένα μάτι να δεν μπορεί να διαβάζεις καλά τι θα κάνεις εγώ να σου πω λέω να στάσω τον κόσμο να μείνω με τα δυο μου μάτια και δεν λέω τίποτε. Μου παρουσιάστηκαν δύο περιπτώσεις αν ήθελα να γίνω δότης και να είμαι ωφέλιμος. Όμως όχι. Δεν το έκανα. Πολλές φορές βαστώ χρήματα. Αλλά διγίζω τα κίνα που βαστώ. Και μου ζητούν, λέει, μου ζήτησαν πολλές φορές. Λέω να τα δώσω όλα και να μείνω απένταρος. Όχι λέω. Δεν λέω ότι βαστώ. Και κάνω τον απένταρον και εγώ πολλές φορές και δεν δίνω χρήματα. Άρα. Ερευνώντας τον εαυτό μου, άμα αυτά δεν τα δίνω, τότε τι λέω δίνω, τίμη, λόγια, λόγια. Λέγουν και για μας που κάνουμε τον Ιεροκήρυκα, ακούμε πολλά, να δούμε πράξητα εκείνος. Γι' αυτό πρέπει να σας προβληματίσει αυτό και να πείτε, ο πατήρ Εμιλιανός που μας τα λέγει αυτά, αυτός τι κάνει άραγε. Και έρχομαι να πω τελειώνοντας, είναι γνώμων προς τον Θεό. Ένα κάτι θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω εσείς αν θα το σκεφτείτε. Αλλά για να είναι ευγνώμων όμως, ευγνώμων για να είναι, πρέπει να είναι πολύ ερευνητής των έργων του Θεού για μας, των δωρεών του Θεού για μας, να τον ευχαριστούμε τον Θεό όλοι και να νιώθουμε μία εσωτερική ικανοποίηση να ερευνήσουμε την συνείδησή μας και να μας πει ο Θεός ευχαριστείται με την διαγωγή μας και τότε άμα είμαστε ευγνώμονες θα το νιώσουμε μέσα μας και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Το θέμα δεν εξαντρείται. Πρέπει να ακούσω και από εσάς και επειδή μερικοί βλέπω ότι μισάζουν κιόλας και έχετε δίκιο. Πόσες φορές το πρωί παρακολουθούσα και εγώ μια ομιλία και κόντεψα να νιστάξω. Και θυμήθηκα, βρες, αν πέσει και ώρα 10, λέω του εαυτού μου. Πέσει ώρα 1, τι θα κάνεις τώρα. Και ήταν ηγούμενος ιεράς μονής Φιλοθέου Αγίου Όρου, ο Εφέμ, πατήρ Εφέμ. Και άμα άρχισα να νιστάζω, και είπα, έπαψε Εμιλιανέ, πώς να ομιλάς εσύ αν νιστάζεις μια ρίσα ευχαριστητής. Και άνοιξα τα μάτια μου διάπλατα. Γι' αυτό πολλές φορές. Και όταν ήμουνα σε πολλούς ομιλητές έλεγα άνοιγε τα μάτια σου μην νιστάζεις και στις εκκλησίες που ακούω λειτουργία φροντίζω να μην νιστάζω να παρακολουθώ γιατί εμένα δεν θα με παρακολουθούν. Ξέρετε είναι δανεικά τα πράγματα γιατί εσείς δεν λέτε να πάμε στο γάμο μας σε κάλεσα και να φύγει σε εμάς ή να φιλοξενήσω τον άλλο και θα μας φιλοξενήσουν ή δεν ξέρω και γιατί και πάμε εναντίον του Ευαγγελίου που λέει δανείζεται παρονεστείται απολαβή. Μήπως σας είπα πολλά, Παναγία μου είναι 8 παρά 10. Μου ήρεσε την άλλη Πέμπτη. Ευτυχώς άργησα να έρθω και θα πείσω. Φοβούμαι να έρθω εδώ. Εδώ ήταν ο μάστος μου και εγώ νιώθω μια μειονεξία και ανωτέρω μου. Εγώ θέλω να μην έχω ανωτέρου στην ομιλία γιατί θα με ερευνούν και θα με ζυγίζουν. Ενώ άμα δω θεολόγους και ιερείς και όλα αυτά, παθαίνω λίγο κόμπλεξ και κάτι θα πείσω. Όμως. Έμαθα ότι η ομιλία του Πατέρα δεν ήταν, ούτε ήταν και μετά. Ήταν μόνο 10 λεπτά και εγώ δεν τα καταφέρνω 10 λεπτά, ούτε 20. Γι' αυτό λέω του εαυτού μου:
Πού είναι να μου πας, θα σταματήσεις τέλεια μια ημέρα να μην βασανίζεις τον κόσμο. Και έτσι μου πρέπει να αποτραβηθώ, να μην έχετε όλη αυτή τη διαδικασία της πολλής ώρας. Διότι τα πολλά λόγια αυτόσα. Τελείωσα, δεν ξέρω να ευχηθούμε να γίνουμε ευγνώμονες αν δεν είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάτερ Εμιλιανό. Έχω μια απορία κι εγώ, όπως θα δεχτούμε τώρα για 10 λεπτά περίπου, σύντομες απορίες επί του θέματος παρακαλώ. Πέρασαν αρκετοί ομιλητές από εδώ, όπως είπατε, και θεολόγοι και καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. Κλπ. Όμως, ο καθένας έχει το χαρίσμα του από το Θεό. Απόψε ο Πάτερ Εμιλιανός, αντιλαμβάνομαι, με τα απλά του λόγια, με την ταπεινότητά του, μας προβλημάτισε, μας συγκίνησε και λέμε και εμείς, τι κάνουμε. Ασφαλώς αρκετοί από εμάς απόψε θα κάνουν, ίσως περισσότερο προσευχή, αύριο κάποιο έργο κλπ. Κλπ. Και ρωτώ τον Πάτερ Εμιλιανό, θέλετε να εγκαταλείψετε αυτό το ακροτήριο, ενώ θα ωφελείτε, ενώ θα ωφεληθεί, να πούμε ότι θέλει ο Θεός. Και έτσι να μην το θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα μας ξαναεπισκεφτείτε να μας μιλήσετε. Ότι θέλει ο Θεός, αν το δέχεστε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Και δεχόμαστε σύντομες απορίες, παρακαλώ. Αλλά ας θέλει να μας απαντήσεις αυτό. Μέχρι τώρα έδινα ραντεβού, διότι είχα στο σπίτι τηλεφωνήτρια. Όχι τηλεφωνήτρια που τα σπάσει. Εγώ αυτό δεν το βάλω το μηχάνημα, γιατί δεν μπορώ να το κάνω μετά. Όσοι δεν με βρίσκουν. Αλλά είχα τη σύζυγό μου και τη έδωσα να ζητώσω και μισθό, μάλιστα 15 λίρες το μήνα. Τώρα έφυγε να γίνει και λευκοσιά της τάκης και μείναμε χωρίς τηλέφωνα. Και ο κόσμος θέλει ραντεβού. Του λέω: παίρνετε, να σου πω έναν τρόπο να παίρνετε ραντεβού. Πώς μου λέγουν, αφού δεν σε βρίσκομαι. Να κάνετε την προσευχή σας και να πείτε: Χριστέ μου, θέλουμε τον Πατέρα Εμιλιανό για οτιδήποτε με θέλουν. Και ο Θεός θα σας βοηθήσει να με συναντήσετε οπουδήποτε με συναντάτε. Διότι πραγματικά όταν έκανα προγράμματα, ο Θεός μου τα άλλαξε πάντοτε όταν δεν τον έλαβα να υπόψη. Τώρα φροντίζω να κάνω προγράμματα στην Θεό. Είπαμε, θέλω να γίνουμε καλύτερος. Να προοδεύσω κι εγώ λίγο. Και για τα ραντεβού, όποιοι θέλουν να με συναντήσουν, να ζητήσουν εμένα από τον Θεό, για να τους διευκολύνει, διότι χάνομαι. Και έτσι, για να με βρίσκουν, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Για το θέμα εδώ, αν πρέπει να ξαναρθώ, θα ερωτήσω τον Θεό και τον Άγιο Γεώργιο τον προϊστάμενό μου. Μπορώ να ξαναπάω στο οίκημα και στο ίδρυμα αυτό και αν με διευκολύνει και έχω την άδεια του προϊστάμενου μου, δεν αρνούμε να έρθω. Εξαρτάται και η υγεία μου, βέβαια, εξαρτάται. Να μην μου πει και ο Μητροπολίτης μια μέρα, ο μάστος μου, έφυγες από όλα τα σχολεία και πηγαίνεις και κάνεις ομιλίες μαθαίνω. Ήδη το άκουσαν την περασμένη φορά και σήμερα μου λέει, πηγαίνεις, μήτε να βαστώ αυτήν την τσέντα μου και να είμαι έτοιμος. Τι να πω στον Μητροπολίτη, ξέρετε, είχα 5 σχολεία, 4 πρωινά και ένα εσπερινό. Και εκεί μιλούσαμε για τα συναισθήματα. Τα παιδιά υποφέρουν πάρα πολύ και οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Το να πλησιάζει ένα στην νεολαία δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι η νέα γενεά. Και έφυγα από τα σχολεία και από τα εξομολογητάρια και είπα, φεύγοντας ένα-ένα να εγκαταλείψω όλα και να επιδοθώ στην προσευχή. Τώρα, εάν μπορεί να το δεχτεί ο Θεός αυτό, το δέχομαι και εγώ. Και αυτό σας λέω ότι από ημέρα στη σήμερα νιώθω την ανάγκη να προσεύχομαι. Όταν επικοινωνώ με τον κόσμο πολύ, ξεχνάω και τον εαυτό μου και δεν προσεύχομαι. Και μήπως ξεχάσω τον Θεό, γι' αυτό ζητώ αυτό.
Κύριε Λευτέρη, θα το δούμε αυτό με τον νέο χρόνο. Αν είμαστε καλά με τον νέο χρόνο, να δω αν βάλω και νέο πρόγραμμα, γιατί ξέρετε τι κάνω. 31 του Δεκέμβρη του Αγίου Βασιλείου την παραμονή, άμα βλέπω και πηγαίνω σε διάφορες γιορτούλες των παιδιών και ζητούν δώρα και δίνουν δώρα, βρίσκει τι θα ζητήσει, λέω του εαυτού μου από τον Μέγα Βασίλειο, ό,τι είναι ελληνική στον χρόνο τούτο, στην πνευματική μου ζωή, το ζητώ ως δώρο το επόμενο έτος από τον Μέγα Βασίλειο. Και έτσι πιάνω κι εγώ ό,τι έχω ελλείψεις δώρα από τον Θεό. Θα το ζητήσω κι αυτό από τον Μέγα Βασίλειο το επόμενο έτος, αν είναι καλά, πού πρέπει να πηγαίνω και τι πρέπει να κάνω και να λέγω. Μάλιστα, καμιά απορία. Μάλιστα, θα σας πω και ένα ανέκδοτο το οποίο είναι για την άλλη ζωή. Και να δείτε ένας κολλασμένος πως ήταν ευχαριστημένος. Να απονιστάξετε και λίγο. Πέθανε ένας αμαρτωλός. Δεν έφτασε να εξομολογηθεί και πηγαινάμενος στα ένα αέρα Τελώνια, έφτασε εκεί που ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Του λέει, τι θέλεις εδώ? Εδώ είναι η παράδεισος. Πού πρέπει να πάω? Στην κόλαση, του λέει. Και τι να κάνω εκεί? Θα σου πει ο Θεός. Πήγε στην κόλαση. Του είπε ο Θεός, θα σου δώσω, του λέει, αυτό. Και του έδωσε μια μεγάλη πέτρα. Είχαμε ένα μικρό πιθαράκι. Ένα μέτρο. Μια μεγάλη πέτρα. Και θα αρχίσει από εκεί κάτω που είναι εκείνη η κοιλάδα, του λέει, για ηρεματιά. Το ίσωμα. Και θα την ανεβάζει στην πέτρα στο βουνό. Δηλαδή, θα πιάνει την πέτρα, έτσι. Να την κοιλά, να φύγει πάνω στο βουνό. Την πέτρα. Το ανήχωρο. Και ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν μισό τόνο. Και όταν την βγαίνει εκεί πάνω, του λέει, να ξεκουράζεσαι και πάλι θα δει τι θα γίνεται. Του λέει, εντάξει, θέμα. Επίεν κάτω στη ρηματιά, έπιανε την πέτρα και την ανέβαζε κυλώντας αυτήν όπως το πιθαράκι και με κόπο πολύ, ενώ που επάνε πάνω ήταν πολύ ψηλό το βουνό, μόλις έφτανε στην επιφάνεια του βουνού έκανε έτσι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που έβγαλε την πέτρα. Όμως, εστέκεται να ξεκουραστεί, αμέσως την πέτρα έπιανε και κάτω εκεί. Ας, εξενατίαινε κάτω, έπιανε την πέτρα. Μόλις την έβγαζε πάνω, μόλις ευχαριστούσε τον Θεό, άλλη η πέτρα πήγαινε κάτω. Ήταν η κόλαση του, ήταν η τιμωρία του. Και όμως μου έκανε εντύπωση που το διάβασα. Λέω, ευχαριστούσε τον Θεό. Μάλιστα. Ενώ την κόλαση, ξέρετε πώς είναι η κόλαση. Η κόλαση είναι όχι μόνο σκοτάδι και δαίμονες και οι ψυχές εκεί. Και ράχιν ο ένας του άλλου βλέπει, όχι το πρόσωπο, αλλά είναι μακράν του Θεού. Δεν υπάρχουν τιμωρίες κληρονακτικές, αλλά τιμωρίες πνευματικές. Όπως τα ορφανά που χάνουν τη μάνα ή τον πατέρα ή και τους δυο μικρά παιδιά και όλοι κλαίνουν που τα βλέπουμε. Αυτός είναι ο Χριστός αποχωρισμός. Όπως τα ορφανά, έτσι είναι οι ψυχές. Γι' αυτό σας είπα το ανέκδοτο αυτό ότι εάν ευχαριστούμε τον Θεό και είστε στρίψη. Διότι ξέρετε, συναντώ συχνά πυκνά. Μου φέρνουν στο κελάκι ή πηγαίνω κι εγώ όσοι έχουν δυστυχήματα βαριά και μου λέω γιατί να μου πάρει ο Θεός το γιο μου, την κόρη μου. Τα συνάντησα αυτά πολλές φορές, πάντοτε. Και τι να απαντήσω? Ότι με φωτίσει ο Θεός. Αλλά τους λέγω και σε αυτήν την περίπτωση εάν ερευνήσουμε τον εαυτό μας και πούμε, Χριστέ μου, το παιδί μας είναι εκεί κοντά σου, ανάπαυσε το στην αγκαλιά σου και αξίωσε με και εμένα να έρθω κοντά σου μια μέρα, τότε δεν θα είναι για μας ο χωρισμός πικρός. Γι' αυτό λέγω και στον θάνατο ακόμα να λέμε ένα ευχαριστώ εις τον Θεό, μια ευγνωμοσύνη. Αγωνίζουμε ένα χρόνο
πέρσι με φέτη να πείσω μια νεαρά νικολεύτηνα, πνευματική μου κόρη, να δεχθεί ότι ο γιος της πήγε στην άλλη ζωή με έναν πολύ σκληρό τρόπο και μου έλεγε νόση, δεν σε πιστεύω πλέον, ούτε λέω στον Θεό ευχαριστώ, ούτε τίποτε, διότι μου πήραν το γιο μου, εγώ τον ήθελα, είναι σκληρός ο τρόπος. Αγωνιζόμουν και δεν τα βγάλα πέρα. Και μετά όταν την εξομολογούσα και έφευγα και την εξομολογούσα μετά τρεις μήνες και πήγαινα στο κελάκι και έλεγα Χριστέ μου, μόνον εσύ να την αλλάξει, δεν αλλάξει από μένα. Και την περασμένη εβδομάδα ήρθα λεμεσό, πήγα σπίτι και ήταν ήρεμο. Λέω να πεφάσισε να είναι ευχαριστημένη με τον Θεό. Βλέπετε, κανείς δεν μπορεί να μας αλλάξει, μόνον ο Θεός. Γι' αυτό νομίζω και ευγνώμονες για να γίνομαι και όχι αχάριστοι πρέπει να το ζητήσουμε από τον Θεό. Την ώρα που ο κληρικός λέγει και ο νέκαστος κατά διάνοια αν έχει και πάντων και παστών. Εκείνη την ώρα να έχει το εγώ είμαι και συμφεροντολόγος πολύ. Ξέρετε τι λέγω, θα το πω αυτό και επειδή είμαι και πολύ συμφεροντολόγος να πω μερακλής, θα γελάσετε με τον νου μου. Δεν αφού τέτοιο νου έχω. Σκέφτομαι τι να πω πριν να πω το και ο νέκαστος, προπαντός άμα ο ψάτης έχει να πει έναν μεγαλινάριο, άλλε ότι θα ζητήσω σήμερα από το Θεό. Και αρχίζω να σκέφτομαι πώς θα μου λέγουν και τι θέλω. Αλλά αμέσως δεν θα προλάβω λέω. Θα πω, Χριστέ μου, αστείωσε μας της ουρανίου σου βασιλείας και όλα τα υλικά αγαθά να πιστεύω ότι θα μας τα προσθέσει. Πρέπει όμως να πούμε, Χριστέ μου, αστείωσε μας να είμαστε καλοί χριστιανοί, αξίωσέ μας να έχουμε επίγνωση, ταπείνωση, ενάρετο ζωή, αγάπη Χριστού και αγιότητα Δίου. Θέλετε να προσθέσω και να προσθέσουμε και ευγνωμοσύνη. Να προσθέσετε κι εσείς. Εσείς την ώρα που κάθεστε και παρακολουθείτε μια λειτουργία, να μην είστε άνετα και άνετα. Τι να ζητήσουμε. Η Ηρωδιάδα ζήτησε η μικρούλα από την μάνα της, τι να ζητήσει με λαλή της. Ζήτα την κεφαλή του Ιωάννου Λυκίνακη και σκέφτηκε να ζητήσει φόνο. Εμείς δεν πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό τις δωρεές του. Γι' αυτό εγώ αν ήμουν κατά σας το ακροατήριό μου θα ζητούσα κάθε μέρα, νύχτα και ημέρα από τον Θεό ό,τι χρειαζόμουν. Αφού πρώτον όμως θα έλεγα Χριστέ μου, σε ευχαριστώ διότι μου έχεις τον νου. Έστω και να είναι ζητούλη. Είναι καθαρός ο νους μου. Μπορώ να προσευχηθώ. Μα είναι μεγάλη τιμή να προσευχόμαστε και να συνεννοούμαστε και να ενωνούμαστε με τον Θεό. Δεν είναι μικρό πράγμα. Πολλοί δεν ευχαριστούνται και μου λέγουν «Α, τούτη ζωή βαρέθηκα». Βαρέθηκα. Του λέω γιατί. Η ζωή είναι πολύ καλή. Όταν ζούμε κοντά στον Χριστό είναι θύρα του παραδείσου. Άμα θέλουμε ζούμενοι στον κόσμο, αγγελική ζωή. Γιατί οι άγγελοι δεν είναι στους μοναχούς. Οι άγγελοι δεν είναι μόνο στις τεσσιερές μονές. Πόψτε μαζί μας έχουμε όσοι είμαστε εμείς τόσους αγγέλους. Εάν και μόνο τον άγγελο φύλακα μας τον νιώθουμε περπατώντας, συνομιλώντας, τον έχουμε μαζί μας στο αυτοκίνητο και μας φυλάγει και παντού και πάντοτε. Γιατί μόνο τους αραβωνιασμένους που λέγουμε την ευχή, ο άγγελος Κυρίου προπορευέστο, έμπροσθεν αυτόν, πάσα στα σημεία της ζωής αυτών. Δεν είσαι που λέει πατευθύνια, ναι. Μόνο τους αραβωνιασμένους έχουν άγγελο. Το έχουμε και εμείς. Λοιπόν, από όλες τις πλευρές θα μας θέλουμε, είμαστε κατοχυρωμένοι, ασφαλισμένοι, ευγνώμονες. Είμαστε καλοί χριστιανοί, αν θέλουμε. Διότι πολλοί μου λέγουν, άτε πάτε ρε Μιλιανέ, να πάμε στο μοναστήρι, άμα απογοητευτεί ένα νέο ή μια νέα και δεν βρίσκει αποκατάσταση εύκολη, άντε πώς είναι να πω να αφιερωθώ. Του λέω όχι, μην απογοητευόμαστε. Είναι και η ζωή του εγγάμου βίου πολύ καλή, μάλλον είναι αγία. Τούτο το μυστήριο μέγα εσύ τους λέω. Και δεν απογοητεύομαι εγώ ποτέ μου για τα πνευματικά μου παιδιά. Έστω και αργά να αποκατασταθούν και να μπουν στον γάμο που είναι συνδημιουργικός. Λοιπόν, δεν πρέπει σε τίποτε καμιά ηλικία να απογοητεύεται. Οι σύζυγοι, καλά, μαλώνουν θέσεις. Ένα μαλώνουν για του χρόνου. Μαλώνουν μόλις
επαντρέψαμε, ίσως, λέγω, να συνεχίσουν πάντοτε. Τι κάνουμε εμείς, οι ιερείς για τα ανδρόγυνα μας, οι γονείς για τα παιδιά του και οι σύζυγοι για τους εαυτούς του. Είναι ένας τεράστιος αγώνας. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και αν θα έρθω να παρακαλέσω τον Θεό τι θέμα να εκλέξω και πότε. Το επόμενο έτος, Θεού θέλοντος, με καλή υγεία και Ρου επιτρέποντος. Αυτά. Νομίζω είναι 8 και 5. Σας έφαγα 7 λεπτά και ως την άκτο και να αρχίσουμε...